Θα ασχοληθούμε με το άθλημα της πάλης, καθώς έχουμε μέσω σύνδεσης Skype έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον πρωταθλητή Ευρώπης στην πάλη υποταγή, τον Ηρακλειώτη Γιάννη Καριωτάκη. Πάμε λοιπόν να τον υποδεχθούμε, να μιλήσουμε για αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τη σπουδαία επιτυχία, μία σπουδαία ακόμη επιτυχία, καθώς ο Γιάννης Καριωτάκης είναι ένας εκ των κορυφαίων αθλητών της Ευρώπης. Γιάννη Καριωτάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα στην εκπομπή, καλησπέρα στην πατρίδα μου και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσω με πολλά συγχαρητήρια για αυτή τη νέα σου επιτυχία, καθώς η αλήθεια είναι ότι μας έχεις συνηθίσει σε τέτοια αποτελέσματα. Πάμε έτσι να μας πεις λίγο για αυτή τη διοργάνωση, για το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών στην πάλη υποταγής που έγινε στη Ρουμανία και εσύ αγωνίστηκες στα 130 κιλά. Α, έχουμε και τη χαρά να το βλέπουμε και το μετάλλιο. Πραγματικά ναι, ναι. Εντυπωσιακό. Μπράβο, μπράβο. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ δύσκολη... ήταν πολύ δύσκολη αγώνες. Ήμουνα στο group με τους δυνατούς αντιπάλους. Ξεκίνησα νικώντας στο πρώτο αγώνα τον Πολωνό, ο οποίος είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής πριν 6 μήνες. Συνέχισα επί του Ουκρανού 3-2... νικώντας τον 3-2, μετά έπαιξα με τον δεύτερο Ουκρανό, γιατί έχει 2 από κάθε φορά στην κατηγορία. Και αυτός είχε βγει παγκόσμιος πρωταθλητής, τον νίκησα 10-1 και μετά πήγα στο τελικό με τον Μολδαβό και εκεί στέφθηκα από άλλη της Ευρώπης. Ήταν από τις πιο δύσκολες αγώνες που έχω συμμετάσχει όλα αυτά τα χρόνια. Στην αρχή δεν πίστευα τόσο πολύ στον εαυτό μου. Αγώνα με τον αγώνα κατάλαβα ότι είμαι καλά αθλητικά, σωματικά, ψυχικά και τον πίστευα όλο και πιο πολύ. Δηλαδή μου δίνε δύναμη ότι κέρδιζα και ανέβαινα σιγά σιγά από αγώνα σε αγώνα. Γιατί και εμείς όταν πάμε στους αγώνες δεν ξέρουμε το πόσο καλά είμαστε. Μπορεί να έχει κάνει μια καλή προετοιμασία, αλλά να μην σου βγει. Το αποτέλεσμα σου δείχνει λοιπόν. Ναι, το αποτέλεσμα είναι ο καθοριστικός δείκτης. Πήγαν όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, είναι το πέμπτο διαδοχικό μετάλλιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έχω ένα και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα σε ρωτούσα μόλις τώρα. Και... 5 μετάλλια, 2 ασημένια και 2 χάλκινα μέχρι τώρα, οπότε συμπληρώθηκε ουσιαστικά η συλλογή σου με αυτό το χρυσό μετάλλιο. Μπράβο, συμπληρώθηκε η συλλογή μου. Ξεκίνησα το 2019 πάλι από Βουκουρέστη, της Ρουμανίας, με το χάλκινο μετάλλιο. Συνέχισα στη Ρώμη το 2020 με Αργυρό. Στη Βαρσοβία πάλι με Αργυρό, μετά στη Βουδαπέστη με Χάλκινο, στο Παγκόσμιο με Αργυρό στην Ποντεβέντα στην Ισπανία και ξανά στο Βουκουρέστι μετά από 5 χρόνια κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο. Πολύ σπουδαίες επιτυχίες και αυτό το χρυσό μετάλλιο βέβαια έρχεται σε ένα έτσι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πολύ υψηλού επίπεδου από ό,τι μας είπες και εσύ, μέσα στην αφρόκρεμα ουσιαστικά της ευρωπαϊκής πάλης. Ναι, είναι πολύ υψηλό το επίπεδο. Εγώ δεν περίμενα τώρα να έχει κάθε κατηγορία 2 Ουκρανούς, ειδικά με το τελευταίο 1,5 χρόνο, αλλά η ουκρανική ομάδα είναι έτοιμη σε όλα τα στυλ της πάλης, συμμετέχει. Άντρες, γυναίκες, είναι πλήρη αποστολή. Μάλιστα. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έτσι είδα σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης προσωπικό σου και αφιέρωσες αυτό το μετάλλιο σε ένα παιδικό σου φίλο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πρόκειτο για κάποιον συναθλητή σου στο ξεκίνημά σου. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό? Ναι, ναι, βεβαίως. Το αφιέρωσα στο φίλο μου, το Χάρη τον Πινακουλάκη, ο οποίος ήταν κατά κάποιο τρόπο συναθλητής μου, προπονητής μου. Δηλαδή από μικρό παιδί με έπαιρνε, κάναμε πολύ φυσική κατάσταση, δουλεύαμε μαζί. Μετά άνοιξε δικό του γυμναστήριο και συνέχισα να πηγαίνω και εκεί να κάνω τα βάρη μου, την ενδυνάμωσή μου. Κάναμε πάρα πολύ παρέα. Το αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το άθλημα, την πάλη υποταγής. Ξημεροβραδιαζόμασταν στα γυμναστήρια να δείχνουμε τεχνικές, να κάνουμε προπονήσεις, να γινόμαστε καλύτεροι. Έτυχε αυτή η συγκυρία, πάλεψε πάρα πολύ ο Χάρης, 4-5 χρόνια, δεν θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια, μπορεί και παραπάνω να πάλευε με το κακό.
ήταν πραγματικά πρωταθλητής, αυτός είναι ο πρωταθλητής. Πολύ δύσκολες καταστάσεις και ξέρω πόσο πολύ το αγαπούσε, γι' αυτό το αξίζει μόνο το χρυσό μετάλλιο, γι' αυτό το αφιέρωσα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με αυτόν τον τρόπο του δείχνω ότι τον θυμάμαι, είναι μέσα στην καρδιά μου, είναι μέσα στο μυαλό μου. Δεν τον έχω ξεχάσει και τον αγαπώ. Είναι σίγουρο ότι από εκεί που βρίσκεται θα χαίρεται και αυτός μαζί με σένα για αυτή την κορυφαία στιγμή στην αθλητική σου πορεία. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι φορτίζεσαι συναισθηματικά με την αναφορά στον παιδικό σου αυτό φίλο, θέλω, Γιάννη Καριωτάκη, να μου πεις πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο πρωταθλητισμού επί σειρά ετών επί της ουσίας, γιατί εσύ για πολλά χρόνια βρίσκεσαι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Φέτος, Μαρία, κλείνω 20 συναπτά έτη αθλητής της Εθνικής Ομάδος Πάλης. Δηλαδή, πρώτη φορά επίσημα φόρεσα το εθνόσημο και πάλι σε αγώνες το 2003. Ήμουνα 14,5 χρονών, με χαρτί γιατρού και κηδεμόνα. Και φέτος κλείνω 20 χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο. Απλώς το πιο δύσκολο από ό,τι κατάλαβα με όλη αυτή την πορεία είναι ότι στα πρώτα 15 χρόνια πάλευα και με τον εαυτό μου. Δηλαδή, είχα κάποιο είδος άγχος, κάποιο να τα πάω καλύτερα. Τώρα τα έχω βάλει αυτά στην άκρη. Και παλεύω μόνο με τον αντίπαλο. Είναι και η ορίμανση των χρόνων, φαντάζομαι, και ο τρόπος που πλέον αντιμετωπίζεις τον αθλητισμό και φαντάζομαι ότι αντλείς και δύναμη και από τα διδυμάκια σου, θα έλεγα, έτσι και από τη σύζυγό σου, βέβαια. Βέβαια, αντλώ και δύναμη από την οικογένειά μου και όταν πήγα στους αγώνες στο εξωτερικό και πριν 5 μήνες και πριν ένα χρόνο και τώρα πριν 2 εβδομάδες, επιτέλους κοιμήθηκα και 2-3 βραδιές συνεχόμενες, γιατί στο σπίτι δεν κοιμάμαι καθόλου, οπότε ήδη είχα ξεκούραση για μένα. Απλώς θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι να έχουν υπομονή και επιμονή σε ό,τι κάνουμε, γιατί στην αρχή μπορεί να μας φαίνεται δύσκολα και μέχρι τα πρώτα 15 χρόνια που πάλευα, ενδεχομένως αν είχα την εμπειρία και τη γνώση που έχω τώρα, να μην είχα τόσο άγχος και να κέρδιζα αντιπάλους που έχανα τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ τώρα μπαίνω μέσα και παλεύω μόνο με τον αντίπαλο. Δεν παλεύω ούτε με τον εαυτό μου, ούτε έχω άγχη διάφορα. Δηλαδή θέλω να πω να υπάρξει επιμονή και υπομονή σε ό,τι κάνουν και θα έρθει το αποτέλεσμα. Να το πιστεύουν και θα έρθει. Έτσι. Πιστεύω ότι θα έρθει. Έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλω να μου πεις ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος ενδεχομένως ένα παγκόσμιο χρυσό μετάλλιο. Δεν ξέρω πλέον πού μπαίνει ο πύχης ο αγωνιστικός. Κοίταξε, εγώ τώρα, Μαρία, είμαι στη δύση του πρωταθλητισμού, της καριέρας μου ως πρωταθλητής. Θα επιδιώξω ακόμα ένα μετάλλιο στο παγκόσμιο, που είναι τον Αύγουστο, στην Πολωνία. Και αν όλα πάνε καλά με την προετοιμασία μου, θα συμμετέχω. Αν δεν έχω την κατάλληλη προετοιμασία, έτσι όπως νιώθω εγώ και όπως πρέπει να είμαι, όντας τώρα μπορεί και να μην συμμετέχω. Θα το δω πώς θα πάει. Αλλά πιστεύω, είμαι αισιόδοξο ότι θα συμμετέχω και θα πιστεύω θα πάω και εκεί καλά. Νομίζω άλλωστε ότι έχεις χορτάσει, θα λέγαμε, ως αθλητής της εθνικής ομάδας. Έχεις υπάρξει σε πολύ υψηλές διοργανώσεις, φτάνοντας, όπως είπες και εσύ, στη δύση αυτής της πρωταθληματικής παρουσίας. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα ενδεχομένως από τη θέση του προπονητή? Γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπάς το άθλημά σου. Εντάξει, το σκέφτομαι. Είμαι ήδη σε κάποιους συλλόγους και ασχολούμαι με την προπονητική εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια διδάσκω, όχι βέβαια σε καθημερινή βάση, αλλά το σκέφτομαι. Αλλά αν θα με ρωτούσες αν μπορούσα να ήμουν μια ζωή στρατιώτης του πρωταθλητισμού, αυτό θα επέλεγα. Δεν θα επέλεγα άλλα πόστα προπονητή απλού αθλητή, ούτε καν απλού αθλητή. Εμένα με εντριγκάρει ο συναγωνισμός. Δεν μπορώ να αθλούμε χωρίς κάποιο σκοπό. Θέλω να συμμετέχω. Έτσι συνήθισα από μικρό παιδί. Εγώ έχω αυτά κίνητρα. Θέλεις το κίνητρο. Γιάννη Καριωτάκη, αποτελείς βέβαια και μέλος του δυναμικού της ελληνικής αστυνομίας και θέλω να μου πεις, έτσι έχοντας μια τόσο απαιτητική δουλειά, φαντάζομαι ότι είναι και εξαιρετικά δύσκολο να συνδυάζεις και αυτό το κομμάτι του αθλητισμού, πρωταθλητισμού με τις απαιτήσεις της δουλειάς σου στην ελληνική αστυνομία.
Ναι, είναι δύσκολο, αλλά ευτυχώς υπάρχει η υπηρεσία φυσικής αγωγής και αθλητικού στην αστυνομία, η οποία κατά κάποιο τρόπο μας διευκολύνει στο κομμάτι των προπονήσεων, εκτός δηλαδή των άλλων υποχρεώσεων των υπηρεσιών, μας διευκολύνει κάποιες μέρες και μπορούμε να κάνουμε υψηλό προγραμματισμό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω από αυτό το βήμα που μου δίνεις την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελλάδας, που μέσω της υπηρεσίας μου δίνει τη δυνατότητα να προάγουμε και τον αστυνομικό αθλητισμό και την χώρα μας ολόκληρη μέσω του αθλητισμού και μπορούμε να διακρινόμαστε και να είμαστε σε ανταγωνιστικό επίπεδο και σε διεθνές ανταγωνιστικό επίπεδο. Οπότε πολλά ευχαριστώ στην ελληνική αστυνομία. Σίγουρα υπάρχουν απαιτήσεις. Είμαι και παιδευτής καθηγητής στη σχολή αξιωματικών στους δόκιμους αξιωματικούς. Πάω και εκεί σχεδόν 3-4 φορές την εβδομάδα. Υπάρχουν απαιτήσεις, αλλά εντάξει, όλα γίνονται, πιστεύω, με πρόγραμμα και πειθαρχία. Έτσι, πρόγραμμα, πειθαρχία και στήριξη από το περιβάλλον θα συμπλήρωνα εγώ, γιατί είναι απαραίτητη και αυτή. Ναι, σωστά, και να ευχαριστήσω και την οικογένειά μου όλη, γιατί χωρίς στήριξη δεν γίνεται. Έτσι, και να παροτρύνουμε και τη νέα παιδιά, τους μικρούς που ακούνε τώρα, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να πάρουν όλες αυτές τις διδαχές που έχει ο αθλητισμός, ο πρωταθλητισμός, αξίες, όλα αυτά, να τα ενσωματώσουν από μικρή ηλικία. Βέβαια, γιατί εσύ τον έχεις ζήσει τον αθλητισμό από πολύ μικρή ηλικία και γνωρίζεις από πρώτο χέρι ποια είναι τα θετικά και πόσα πράγματα μπορεί να προσφέρει σε ένα νέο παιδί και πόσο μάλλον τώρα, Γιάννη, που η νέα γενιά έχει ανάγκη από άθληση, έτσι, γιατί οι προκλήσεις, η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές και το βλέπεις εσύ καθημερινά και μέσα από τη δουλειά σου. Βέβαια. Εγώ προτείνω στα παιδιά εκεί που ασχολούνται με τα μέσα οικονομικής δικτύωσης, αντί να βλέπουν διάφορα αυτοκίνητα ή άλλα παιχνίδια, δεν ξέρω εγώ τι, να κάνουν στο άτομα που αγαπάνε like, έτσι ώστε να τους έχονται βίντεο με τεχνικές, δηλαδή να ασχολούνται με τα αθλήματα που αγαπάνε, έτσι ώστε να πάνε το απόγευμα στην προπόνηση και να προσπαθήσουν να κάνουν αυτές τις τεχνικές που είδαν ή να πούνε στο φίλο της ότι κοίταξε να δεις τι κάνει αυτό, θέλω να ασχοληθώ και το τάδε άτομο. Είναι ανάλογα πώς θα χρησιμοποιήσω. Βλέπω τώρα όλα τα παιδάκια λίγο πολύ έχουν το κινητό και το τάπα στα χέρια τους. Γι' αυτό το λέω. Η εξοικείωση είναι τεράστια με την τεχνολογία της νέας γενιάς. Γενικότερα, Γιάννη Καριωτάκη, το επίπεδο της ελληνικής πάλης σε σχέση με το διεθνές στερέωμα, πού βρίσκεται? Τώρα έχουμε μια άνοδο και να πω και συγχαρητήρια και στους συναθλητές μου. Τον Νίκο τον Πολύγωρο κατέκτησε και αυτό στη δεύτερη θέση στο αγώνα πάλης πρωταγωνιστής στο ΚΙ. Ο Γιώργος Κουδουνζίδης βγήκε πάλι της Ευρώπης στην Ολυμπιακή πάλι, στην Ελευθέρα πάλι. Ο Ζαϊράκης, ο Ηλίας Έθνος στην Ευρώπη. Αυτοί είναι οι πρωταθλητές μας, άντερ 23, κάτω των 23 ετών. Ο Ηλίας Οπούτης και πέμπτος στην κατηγορία της πάλης κατηγορίας. Γενικά υπάρχει τώρα μια άνοδο. Έχουμε μαγιά, έχουμε πιτσιρικάδες πρωθούς. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λίγο κολλαίνουμε στους άντρες. Ναι. Εκεί που τα παιδιά είναι φοιτητές που κοιτάνε να πάνε σε μια δουλειά, βιοπορισμό. Ναι, εκεί ναι. Κάποιοι, ας πούμε, παρατάνε και καλά. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι. Και η πολιτεία, όπως το έχω πει και οι διαδόσεις του κ. Υπουργού, να δώσει και άλλα κίνητρα, δηλαδή αθλητικά σχολεία. Εγώ ήμουν αθλητικό γυμνάσιο, αθλητικό λύκειο. Επίσης, να δώσει κάποια προνόμια, άνω και όλα, για εισαγωγή στο εκτός από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και κάποιες θέσεις στο δημόσιο, σε εξαιρετικά διακεκριμένους αθλητές. Κίνητρα, λοιπόν, έτσι, κίνητρα. Ώστε να, ναι, έτσι ώστε να λειτουργήσει αυτό ως κίνητρο και να έχουμε πληθώρα παιδιών σε ηλικίες 15 έως 20 που να ασχολούνται με τον προγραμματισμό. Μάλιστα. Γιάννη Καριωτάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου στην Κρήτη σήμερα. Να ευχηθούμε σύντομα να είσαι και στο Ηράκλειο που ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάς την πατρίδα σου. Να το ευχηθούμε λοιπόν. Καλή συνέχεια, κάθε επιτυχία προσωπική και επαγγελματική. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, χαιρετίσματα στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.